γιατί το τελευταίο διάστημα είχαμε πάρα πολλά προβλήματα με δέντρα τα οποία είχαν αρρωστήσει, με αποτέλεσμα σε κάποιες κακοκαιρίες βλέπαμε πέφτανε κλαδιά, είχαμε πάρα πολλά προβλήματα με αυτοκίνητα που είχαν πέσει στη μάση κλαδιά. Και ο Δήμος έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα αποκατάστασης. Για πολλά χρόνια εδώ στη Τζιμισκή είχαμε μια δεντροστοιχεία, τελιές, οι οποίες είχαν προσβληθεί από ένα σκαθάρι. Δυστυχώς και τα 400 δέντρα προσβλήθηκαν. Εδώ και πολλά χρόνια δοκιμάστηκαν διάφορες θεραπείες, δεν καταφέραμε να έχουμε αποτέλεσμα. Ίσως μπορείτε να δείτε ποια ήταν η εικόνα του κορμού. Όντως υπάρχει ένα πρόβλημα, επιβάλλεται να σταματήσουμε αυτή την καταστροφική πρακτική, να παρέμβουμε με μικροχειρουργική. Ήταν και κάτι επικίνδυνο, ξέρετε, με τους ανέμους, με τις καιρικές αλλαγές, είναι κάτι το οποίο μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο όχι μόνο για την ανθρώπινη περιουσία, αλλά και για την ανθρώπινη ζωή. Υπάρχει και ένας προγραμματισμός να αντικατασταθούν τα δέντρα τα χαλασμένα. Στα λόγια υπάρχει. Εγώ τουλάχιστον η πρώτη φορά το βλέπω ότι κόβεται ένα δέντρο και φυτεύεται ένα άλλο. Προχωρήσαμε στην αντικατάσταση αυτών των δέντρων. Λένε ότι θα φυτέψουν κιόλας. Πράγμα που σημαίνει ότι σταδιακά θα έχουμε μια καινούργια δεντροφυτεία από την ίδια ποικιλία. Θα έχουμε κελτίδες, ένα δέντρο το οποίο είναι ιδανικό για το αστικό περιβάλλον. Και ώστε μέχρι να μεγαλώσουν άλλα 20 χρόνια και να αποδώσουν το ίδιο, εμείς θα έχουμε φύγει προφανώς από αυτό το μάταιο κόσμο. Και μάλιστα είναι ηλικίας 10 ετών. Και αυτό έχει την ιδιαίτερη σημασία του ότι είναι ηλικίας 10 ετών, που σημαίνει ότι θα αποδώσει πολύ γρήγορα. Ναι, βλέπουμε αυτό. Ίσως μπορεί να έχετε και εσείς την εικόνα ότι δεν βάζουμε ένα δεντράκι χαμηλό που μπορεί να περιμένουμε δεκαετίες για να ψηλώσει. Είναι ήδη 10-12 ετών αυτό το δέντρο, 7,5 μέτρα ύψος, που σημαίνει ότι από το καλοκαίρι αυτό που μας έρχεται, ήδη θα έχουμε την κόμη του, ήδη θα έχουμε πράσινο, ήδη θα μας προσφέρει την προστασία. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε πράσινο στην πόλη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όμως να έχουμε και ασφάλεια. Στερούν το οξυγόνο μας σε μια δύσκολη περίοδο όπου ο COVID διερθώθηκε και δεν υπήρχε το απαραίτητο πράσινο σε μια άδεντρη πόλη.